Βρισκόμουν λοιπόν χτες στα Καλάβρητα με έναν αγαπητό φίλο και συνάδελφο και του Γιώργου, τον Δημήτρη Τζαλαπάτη. Τον έχετε γνωρίσει και στις εκπομπές, έχει έρθει τουλάχιστον δύο φορές στις εκπομπές μας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Πίναμε λοιπόν τον καφέ και τον δάγκωσε, έπεσε μια σφίγγα μέσα στον καφέ του και τον δάγκωσε στο χείλος. Δημήτρη, καλημέρα. Μπορείς να μας πεις, να μας διηγηθείς το περιστατικό που συνέβη χτες το απόγευμα στα Καλάβρητα? Καλημέρα, εγώ στα καλημέρα στην συνάδελφο, καλημέρα στον, στον καλό φίλο πρόεδρο της ΕΣΥΑ, τιτλημένο Γιώργο μου. Καλημέρα. Θέλω να πω το εξής. Καλά, δεν έχει σημασία το περιστατικό και ποιος, σε ποιον συνέβη. Αφορμή το παίρνουμε αυτό, Δημήτρη, αφορμή. Ναι. Η σημασία έχει και είναι συγκινητικό ότι ένας βαρδιούχος γιατρός, ένας μπορεί να ήταν και του, να ήταν το βρωτικό του άνθρωπο. Μία κυρία η οποία ήταν βάρδια, χτες, κανονική γιατρός, γιατί το διακρίνω από τις, από το, ένας φορούσε τη φόρμα του, άλλος την άσπρη μπλούζα. Και ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν εκεί γιατί είχαν ένα άλλο περιστατικό, έδωσαν απάντηση στον καθόλου καλό κύριο Υπουργό Υγείας και στην πολιτική την οποία εφαρμόζει μέσα από την κυβέρνηση την οποία συμμετέχει και μέσα από το μνημόνιο που, έχουν, που έχει αυτή η κυβέρνηση λόγους να υπηρετήσει. Το έχει υπογράψει όμως τους δανειστές μας. Στην επιχείρηση Βερίκοκο. Ίσως ακούγεται αστείο, αλλά είναι η δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Έπρεπε να σας διώξουμε για να δείτε τι θα πει Βερίκοκο. Λοιπόν, σε μια ώρα δρόμο από την Εθνική Οδό, τα Καλάβρητα, 3/4, στερήν αυτοκίνητο, υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί, φαντάζομαι, όλα τα γύρω χωριά και είναι σε ένα σημείο που σε μια εμβέλεια μιας ώρας απόσταση με το αυτοκίνητο δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρητα, πράγμα που συμβαίνει, που σημαίνει ότι συμβαίνουν και ατυχήματα από έκτακτα περιστατικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Το ζήτημα είναι ότι εμένα, εγώ ήμουν περαστικός, μου συνέβη ένα περιστατικό. Και ο φαρμακοποιός, ο οποίος εφημέρευε εκεί, μας είπε ότι δεν μπορώ να το αναλάβω, να πάτε να σας δώσω φάρμακο κτλ. Να πάτε παρακαλώ στο νοσοκομείο. Πού είναι το νοσοκομείο? Στα 150 μέτρα. Πήγαμε εκεί στο νοσοκομείο και το πρώτο σοκ το οποίο βλέπει κανείς πηγαίνοντας στο νοσοκομείο με το σημείο ένα περιστατικό είναι η ταμπέλα απ' έξω που λέει «Όχι, δεν θα κλείσουμε το νοσοκομείο, αντιστεκόμαστε σε αυτή την ιστορία». Δηλαδή, ευτυχώς που τρεις γιατροί εχθές ήταν όρθιοι στο δίπλα, του σημεία του καθήκοντός τους ψηλά. Θα κάνουν τη βαρδιά τους βέβαια οι άνθρωποι, άμε τι λεφτά τώρα τέλος πάντων. Και ένα απλό περιστατικό που θα μπορούσε να είναι δύσκολο αντιμετωπίστηκε. Όπως και κάποιο άλλο επίγον περιστατικό το οποίο ήταν μέσα στο, σε ένα θάλαμο, ήταν επίσης από πάνω γιατροί. Θέλω να πω ότι, όλη αυτή η ιστορία με την απλή λογιστική προσέγγιση, που γκρεμίζεται ένα στοιχειώδες κοινωνικό κράτος, κάποιοι είχαν φτιάξει αυτά τα κέντρα υγείας σε όλη σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν νοσοκομεία, συμπυκνώνονται, ενοποιούνται κλινικές για λόγους, καταλαβαίνουμε όλοι, λογιστικούς καθαρά. Λογιστή είναι ένας καλλικράτης στην υγεία. Ξέρουμε τι έκανε ο άλλος καλλικράτης, δεν το συζητήσουμε. Εδώ λοιπόν στο θέμα της υγείας ούτε η πολιτική Βερίκοκο περνάει. Ήταν μια κάκιστη υπηρεσία στο πολιτικό προσωπικό και στην εικόνα. Καλά είναι μέσα στο ενθουσιασμό που δείχνει ο Υπουργός και λέει διάφορες φράσεις. Εντάξει, ο συγκεκριμένος Υπουργός μπορεί να είναι ενθουσιώδης, μπορεί να του αρέσει να χορεύει τακό στο σπίτι του, είναι δικά του θέματα αυτά. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Είναι η ζωή του κόσμου, είναι η υγεία του και εδώ δεν παίζονται τα πράγματα έτσι. Α, και μου έκανε εντύπωση, ότι είχαν και φάρμακα. Δηλαδή, αυτό είναι είδηση για μένα. Διότι όταν ξαφνικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε άλλα νοσοκομεία λένε στον ασθενή, σε επίγον περιστατικό, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε αυτό το φάρμακο, ίσως γιατί έχουν τελειώσει οι προμήθειες, όταν υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα, εκεί επάνω είχαν μια κορτιζόνη και μου έκαναν εμένα. Και μακάρι να είναι οι άνθρωποι πάντα καλά και όσο μπορούν να αγωνίζουν να κρατήσουν το νοσοκομείο τους ανοιχτό. Θέλω να πω, Κώστα, και να πω και την εμπειρία ότι λίγες ώρες νωρίτερα σε μια
περιοχή των Καλαβρίτων όπου βρεθήκαμε και οι πολιτιστικοί σύλλογοι έκαναν μια προσπάθεια να ζωντανέψουν λίγο την ξεχασμένη τους περιφέρεια μόνοι τους και, με τον εθελοντισμό. Ήταν έγινε... και ο Δήμαρχος. Και ο πολιτιστικός σύλλογος και στο Λιβάρτι. Στο Λιβάρτι ο πολιτιστικός σύλλογος πήρε αίθουσα από το κλειστό σχολείο, το οποίο έκλεισε φέτος για πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας. Ήθελα να φέρω και φωτογραφίες για μια άλλη εκπομπή να το αφιερώσω αυτό και ίσως να μιλήσει και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Και δημιουργεί πολιτιστικό μουσείο με λαϊκή τέχνη της περιοχής και βιβλιοθήκη. Εν πάση περιπτώσει κάνει μια προσπάθεια ο Σύλλογος των Λιβαρτζινών, ενός χωριού 150 κατοίκων το χειμώνα, σε απόσταση σχεδόν μια ώρα, 30 χιλιόμετρα είναι, αλλά σχεδόν μια ώρα κάναμε για να πάμε από το Λιβάρτζι. 44 είναι. Ναι. Πες Δημήτρη. 44 χιλιόμετρα είναι. Α, 44, συγγνώμη. Ήσουν πιο παρατηρητικό στα οδόμετρα. Εγώ κοιτούσα να δω μήπως χαθείς, γιατί ερχόσουν... Αν μου επιτρέπεις, Κώστα, να σε διακόψω, θέλω να πω το εξής, ότι επειδή έτυχε να δούμε τον Δήμαρχο και επειδή αρχές Νοεμβρίου θα γίνει και μια εκτίμηση... Είναι ο Δήμαρχος Καλαβρίτων που έχει φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο οποίος δίνει και αυτός πια ένα μεγάλο αγώνα εκεί. Τουλάχιστον έχει μείνει ο Δήμος Καλαβρίτων. Έχει μείνει από τον Καλλιγράτη, γλίτωσε λόγω του ολοκαυτώματος το οποίο πλήρωσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Επειδή είναι επίκαιρο το θέμα. Είναι μια θηριωδία η οποία συνέβη εκεί. Άλλες εποχές, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, είναι και άλλες περιστατικό, εποχές, και είναι το άλλοι άνθρωποι, άλλοι πολιτισμοί. Θέλω να πιστεύω ότι οι πολιτισμοί αυτοί έγιναν πολιτισμοί και βγήκαν εισαγωγικά. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Αυτή η μαρτυρική πόλη κινδυνεύει να μείνει μόνο, θα κινδυνεύει σύντομα να μείνει μόνο μουσείο ολοκαυτώματα. Διότι, πρώτα απ' όλα, οι γύρω περιοχές, τα σχολεία κλείνουν. Έτσι. Όταν είδαμε στο Λιβάρτι παιδί που τελειώνει το λύκειο και που δεν μπορεί να πάει στο γυμνάσιο διότι οι γονείς του δεν έχουν να πληρώσει το ταξί, το δημόσιο δεν έχει να πληρώσει, δεν θα πληρώσει ποτέ για το Λιβάρτι για ένα παιδί ταξί, γύρισε στη στάνη των γονιών του και ασχολείται με τις παραδοσιακή στολή του βοσκού. Λοιπόν, αν το θέμα μας είναι να γεμίσουμε βοσκού στην Ελλάδα χωρίς νοσοκομεία, χωρίς προοπτική και να έχουμε μόνο τις μνήμες ενός παλιού πολιτισμού σε εισαγωγικά που εμείς θα μένουμε με έναν άλλο πολιτισμό, καιρός είναι το πολιτικό προσωπικό να το αντιμετωπίσει. Και θέλω να πω και το εξής, ότι όλα αυτά περνάνε δυστυχώς στο περιθώριο με αυτές τις τρομακτικές, τις ανατριχιστικές εξελίξεις που πληροφορούμεθα, που μαθαίνουμε, που ζούμε, όταν η αντίθετη άποψη εκτελείται εν ψυχρό. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε περαστικά, αν και ξέρουμε ότι είναι παρόμοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να μην έχουμε τέτοια περιστατικά σε κανένα. Ακριβώς. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας.